Θέλει το διαχρονικό, δεν πρέπει να είναι λίγο. Αρχικά είναι πάντοτε το ίδιο θέμα όταν κάνουμε διαλέξεις τέτοιου τύπου. Φαίνεται να είναι στημένο το θέμα. Εγώ τα ομολογώ όλα, έτσι είναι. Άρα μας αναγκάζουν να βάλουμε τη λέξη «δια» και επειδή μας αναγκάζουν και είμαστε της αλληλοεπίδρασης, εμείς βάζουμε το χρονικό μετά. Άρα δεν θα κάνω ένα χρονικό του «δια». Να θέλω να σας πω ότι είναι στημένο από την πλευρά μου, γιατί εγώ περίμενα να κάνει κάποιος μια έκθεση για το «δια» για να μιλήσω για το διαχρονικό. Ναι, πάντα. Άρα βέβαια σε φάση ετοιμότητας, όχι αναμονής. Άρα έχει ενδιαφέρον, γιατί είδα και τα έργα χάρη σε σένα, ελπίζω να τα είδατε όλοι. Μπράβο, έτσι τώρα θα σημειώσω πιο συστηματική, γιατί θα κάνω αναφορές. Και δεν θα έχετε δικαίωμα να βγείτε έξω ή να πάτε να δείτε το έργο στο οποίο αναφέρομαι. Πάνω στο ένα δεν έχει μόνο εξάγωνα, το διαπιστώσαμε, έχει και πεντάγωνα. Λοιπόν, η ιδέα είναι η εξής. Πρώτα απ' όλα, αν το θέμα το διαχρονικό μπορεί να υπάρχει από μόνο του. Δηλαδή, ξέρετε, υπάρχουν λέξεις οι οποίες γίνονται εκ των υστέρων ουσιαστικά. Αλλά μπορούμε να πούμε ένα διαχρονικό στοιχείο. Και στο τέλος γίνεται το διαχρονικό. Έχει δει ένα άλλο παράδειγμα, ας πούμε. Λέμε το κυπριακό πρόβλημα και λέμε το κυπριακό. Αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι υπονοούμε το πρόβλημα, αλλά επειδή μετά στο τέλος ξεχνάμε ότι ήταν πρόβλημα, θεωρούμε ότι μιλάμε για τη λύση. Και δεν είναι το ίδιο με το διαχρονικό. Με το διαχρονικό, αρχικά ξεχνάμε ότι είναι ένας επιθετικός προδιορισμός, που βέβαια μόνο επιθετικός δεν είναι. Γιατί είναι αμυντικός. Αλλά το πρώτο είναι ένα κομμάτι το οποίο ανήκει στους φιλόλογους, το δεύτερο είναι στους φιλόσοφους, και όταν κάνετε και τα δύο μαζί, κάνετε ό,τι μπορείτε για να έχετε το δύο φορές το φιλό. Το διαχρονικό στοιχείο για μας είναι η επίλυση ενός παραδόξου. Άρα βλέπετε ότι αρχίζουμε τα πράγματα ανάποδα, ούτως ή άλλως δεν υπήρχε σειρά στα έργα, άρα κάνουμε και εμείς όπως θέλουμε. Και είναι δύσκολο να σας δείχνει κάποιος και να σας πει να ορίστε αυτό είναι μια λύση. Και λέτε ποιο ήταν το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι το εξής, πώς μπορεί το εφήμερο να κάνει κάτι το αθάνατο. Αλλά φαίνεται πολύ απλό σαν τοποθέτηση. Το εφήμερο το κατασκευάζουμε ουσιαστικά σε σχέση με την ημέρα. Το αθάνατο το κατασκευάζουμε σε αντιπαράθεση με το θάνατο. Και βλέπετε ότι μερικές φορές λέμε αθάνατο, μερικές φορές λέμε αιώνιο. Θα δείτε ότι υπάρχουν προτιμήσεις. Γιατί μερικές φορές το να είσαι αιώνιος δεν σημαίνει αναγκαστικά αθάνατος. Άρα μπορούμε να έχουμε και αιωνόβια δέντρα, αλλά ξέρουμε ότι... Γιατί όμως το λέμε. Το ένα είναι ότι απλώς λέει δεν θα πεθάνω, ενώ το άλλο λέει θα είμαι ακόμα εδώ. Άρα η επίλυση του προβλήματος, ποιο είναι το αληθινό πρόβλημα, είναι το ελληνικό. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Άρα, όταν το λέτε αυτό, μπορείτε βέβαια στην αρχή να πείτε γιατί δεν λέει ξαφνικά πολύ απλά η Ελλάδα ζει. Είχαμε περιπτώσεις στην Ελλάδα όπου βάζαμε ζει. Και εννοούσαμε δεν πέθανε, ενώ δεν ήταν αυτό. Η Ελλάδα λοιπόν λέει η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Τουλάχιστον το λένε οι Έλληνες. Οι Έλληνες πεθαίνουν. Άρα, το σημαντικό είναι πώς μπορείς όταν είσαι εφήμερος να παράγεις κάτι το αθάνατο και είναι μέσω του έργου. Το έργο είναι αυτό που μπορεί να είναι το διαχρονικό στοιχείο ενός ανθρώπου. Άρα τώρα θα μου πείτε γίνεται και πιο πολύ προκομή. Μην ανησυχείτε, θα το κάνουμε πολυκυκλικά, αλλά σε κάθε στροφή θα είναι χειρότερο. Άρα άμα ανησυχείτε στην αρχή, στο τέλος θα συνηθίσετε. Πρώτο κύκλο λοιπόν είναι η εμφάνιση του έργου στο διαχρονικό στοιχείο. Δεν μπορεί να είμαι από μόνος μου διαχρονικός. Αυτό πρέπει να το αποδεχτούμε. Είναι όπως πρέπει να αποδεχτεί το παιδί ότι μια μέρα θα πεθάνει.
ενώ στην αρχή θεωρεί ότι δεν γίνεται. Μετά το αποδέχεται, μετά αμέσως εφόσον το αποδέχεται, βλέπει ότι εσείς είσαστε πελάτες. Θα πάτε πιο γρήγορα στο ταμείο. Κάπου βέβαια υπάρχει μπέρδεμα και πηγαίνουμε εκεί πιο γρήγορα. Τέλος πάντων, είναι επειδή στην Ελλάδα δεν σεβόμαστε τη σειρά. Πριν το ταμείο, η ιδέα είναι ότι δεν μπορώ να είμαι διαχρονικός από μόνος μου, άρα αν υπάρχει ένας τρόπος. Ο τρόπος είναι το έργο, και τώρα κάνω δεύτερο κύκλο, είναι το έργο που δημιουργεί το «ον» και όχι το «ον» το έργο. Αυτό σημαίνει ότι όταν κοιτάζω ένα έργο, ας πούμε εγώ τώρα κοίταξα μαζί σου έργα, τα οποία νόμιζες ότι κοίταζα ενώ εγώ έβλεπα, θα τα συζητήσουμε αυτά, και δεν τους ξέρω τους ανθρώπους. Όμως, όταν μου έδειχνες το έργο, μου έλεγες «ο τάδε». Στην αρχή ήταν «του τάδε». Μετά σιγά σιγά δείχνοντας το έργο έλεγες «ο τάδε» ή «τάδε». Που στην ουσία, επειδή εγώ είχα μόνο αυτό το έργο, αλλά ήταν εντελώς άγνωστος, τότε είναι ο τάδε. Ποιος είναι ο τάδε, ο δημιουργός αυτού του έργου. Στην πραγματικότητα είναι το έργο που θα δημιουργήσει αυτή την οντότητα. Άρα, έχει ενδιαφέρον, λέει, σιγά σιγά το εφήμερο μέσω του διαχρονικού έργου αποκτά ένα νόημα και το ίδιο διαχρονικό, επειδή αποδέχτηκε ότι δεν μπορεί να το παράγει μόνο του. Στην αρχή λοιπόν, όταν είμαστε πολύ μικροί, ενώ νοητικά λέμε ότι είμαστε αθάνατοι, μετά τρώμε μια σφαλιέρα από τη ζωή και λέμε εντάξει, μπορεί και να μην είναι εντελώς αλήθεια, γιατί συμβαίνει να υπάρχει το ατύχημα. Όταν μετά βλέπουμε τους άλλους να μην πετυχαίνουν να είναι αθάνατοι, αρχίζουμε να έχουμε κάποιες υποψίες ότι μπορεί και να μας συμβεί. Ενώ όταν υπάρχει αυτή η ορίμανση, μπαίνουμε επιτέλους στον θνητό. Άρα, ο τρίτος κύκλος, αν θέλετε, είναι ότι η θνησιμότητα είναι αυτή που μας αναγκάζει να παράγουμε ένα έργο. Γιατί μετά γίνεται λίγο πιο δύσκολο, αν δεν έχουμε παράγει έργο, τότε δεν υπήρξαμε. Προσέξτε πώς είναι πολυκυκλικό, γιατί δεν λέω τότε δεν υπάρχουμε ή δεν θα υπάρχουμε, λέω δεν υπήρξαμε. Αυτό σημαίνει ότι ήμασταν απλώς το πέρασμα και δεν έχουμε αφήσει κανένα ίχνος. Το διαχρονικό στοιχείο σχετίζεται με την ανθρωπότητα και όχι με την κοινωνία. Άρα, η κοινωνία έχει βρει έναν τρόπο να είναι αθάνατη. Είναι ότι κάθε μέρα θα είναι ίδια. Μη στεναχωριέστε, αυτό σημαίνει ότι πηγαίνετε στη δουλειά σήμερα, θα πάτε και αύριο. Κάπου έκανε παραλλαγές για να θυμάται το Σαββατοκύριακο, αλλά ουσιαστικά είναι η επανάληψη της ίδιας μέρας. Άρα, άμα επαναλαμβάνετε ακριβώς την ίδια μέρα, έχετε έναν τρόπο να ζήσετε την αθανασία και ξαφνικά θα καταλάβετε πόσο οι θεοί της αρχαίας Ελλάδας βαριόντουσαν και γι' αυτό έπρεπε να παίζουν με θνητούς. Ναι, γιατί παίζει συνεχώς με τον ίδιο παίχτη, κερδίζει πάντα, είναι καλύτερος. Άρα δεν παίζεις, είναι ακριβώς όταν παίζεις με έναν τοίχο που ρίχνεις μια μπάλα μέχρι να κουραστείς, ενώ ο τοίχος δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα και στο τέλος λέει «μου έβαλε την πίστη». Ένας τοίχος μπορεί να σας βγάλει την πίστη, να προσέχετε τους τοίχους γιατί έχουν αυτιά. Η ιδέα λοιπόν είναι ότι εφόσον είναι το έργο που παράγει το όνο και όχι το ανάποδο, μπορούν να περάσουν σε αυτό το διαχρονικό στοιχείο αφήνοντας κάτι. Στην αρχή λοιπόν, όταν είμαστε αθάνατοι, θέλουμε να πάρουμε κάτι. Μετά, όταν καταλαβαίνουμε ότι είμαστε θνητοί, θέλουμε να αφήσουμε κάτι. Πάνω σε κάτι. Όταν είμαστε γενναιόδοροι, θέλουμε να δώσουμε κάτι που έχουμε. Όταν είμαστε πραγματικά γενναιόδοροι, δίνουμε αυτό που είμαστε. Άρα υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Ουσιαστικά, αυτό που θα αφήσουμε θα είναι το πρώτο δείγμα μιας κληρονομιάς. Άρα, βλέπετε τώρα ότι το διαχρονικό στοιχείο θα συνδεθεί φυσιολογικά
τουλάχιστον ανθρώπινα, με την κληρονομιά. Γι' αυτό μ' άρεσε σε μερικά έργα που είδαμε, θα δώσω ένα παράδειγμα, που είμαστε και Ελευσίνα και με τον Σταυρό, όπου βλέπουμε ένα διπλό διαχρονικό από τις δύο πλευρές, που συνδυάζει το ένα με το άλλο. Έχει ενδιαφέρον που χρησιμοποίησε μόνο τη σκιά για να μην καταπατήσει το άλλο, γιατί αλλιώς έχει ένα άλλο υπονοούμενο, και έτσι η σκιά μπορεί να φεύγει ή να έρχεται ανάλογα με την ημέρα. Ποιο είναι το θέμα τώρα της κληρονομίας? Νομίζουμε ότι ένας τρόπος να είμαστε κληρονομικοί είναι να παράγουμε, αλλά μέσω της αναπαραγωγής. Άρα, για όσους είναι γονείς τώρα, να μην στεναχωρηθείτε, όλα αυτά που θα πω είναι χωρίς υπονοούμενο. Όταν κάνουμε παιδιά, συνήθως είναι για να κάνουμε άλλους, λέμε στους άλλους. Ενώ είναι για να κάνουμε εμάς, λέμε στον εαυτό μας. Μετά, επειδή δεν μοιάζουν τόσο πολύ με εμάς, αρχίζουν τα προβλήματα. Βέβαια, κάνουμε ένα άλλο στρατηγικό λάθος, είναι ότι αν μοιάζουν πραγματικά με εμάς, είναι ήδη ένα πρόβλημα. Αλλά σχεδόν μοιάζουν. Μετά είναι αν μοιάζουν με εμάς ή με τη γυναίκα μας ή με τον άντρα μας ανάλογα. Άρα έχετε αυτό το ωραίο φαινόμενο ότι όταν μας μοιάζουν λέμε ότι είναι εντάξει και είναι το δικό μας, αλλιώς είναι του άλλου. Το παιδί σου έκανε αυτό. Η κόρη μου τα κατάφερε. Το είδε. Άρα μη χαμογελάτε έτσι, γιατί σημαίνει ότι υπάρχει βιωματικό σε εσάς. Άρα θα κάνουμε ότι δεν το βλέπω. Εντάξει. Το θέμα λοιπόν μετά είναι ότι νομίζουμε ότι η αναπορεωγή από μόνη της φτάνει για να πούμε ότι υπάρχει κληρονομία. Θα μπορέσουμε να το υποστηρίξουμε ακόμα και γενετικά και να πούμε βλέπετε ότι υπάρχει το γενετικό υλικό. Έχει ενδιαφέρον για αυτούς που το κοιτάζουν έτσι, γιατί μένα μου αρέσει να το κοιτάζω εντελώς ανάποδα, είναι αν πραγματικά το πιστεύετε έτσι, να θυμάστε ότι αυτό που αναπαράγεται είναι μόνο το γενετικό υλικό. Άρα εσύ είσαι ζεστακός ένας φορέας. Είναι αυτό. Δηλαδή είστε το δεκόρ του έργου. Όλη η δουλειά γίνεται από το γενετικό στοιχείο και εσύ απλώς κάποιος πρέπει να το κουβαλήσει. Άρα, όταν το βλέπουμε τώρα πιο ορθολογικά, καταλαβαίνουμε ότι η αναπαραγωγή δεν είναι κληρονομιά. Θα μου πείτε πότε το αντιλαμβανόμαστε, είναι όταν έρχεται στη ζωή μας η στρατηγική. Π.χ. έχετε κάποιον που είναι πολύ καλός βασιλιάς, κάνει τον γιο του και βέβαια είναι ο γιος της γυναίκας του. Άρα, στην πραγματικότητα βλέπουμε ότι αυτή η κληρονομικότητα δεν είναι τόσο σταθερή όσο θα θέλαμε. Επειδή είμαστε σε μια σύγχρονη εποχή, έχουμε κάνει και άλλο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, ελπίζουμε και λίγο και από την κληρονοποίηση. Να καταλάβετε λοιπόν λίγο το χαμηλό επίπεδο που έχουμε σε αυτόν τον τομέα, είναι ότι όσο κληρονοποιήσαμε μόνο αρνιά, δεν είχαμε καταλάβει ότι όταν θα κληρονοποιήσουμε γάτες, τα χρώματα δεν θα είναι στο ίδιο σημείο. Αλλά φανταστείτε τώρα ότι κάνουμε μια κληρονοποίηση, ότι θα πρέπει να ήταν σχεδόν το ίδιο αντίγραφο, αλλά ακόμα και οι κοιλίδες πάνω στο σώμα της γάτας δεν είναι στο ίδιο σημείο. Που λέτε πραγματικά, φαντάζομαι ότι γίνεται όσο αφορά τον εγκέφαλο όταν λέμε ότι είναι ακριβώς το ίδιο. Αυτό είναι να καθησυχάσω τώρα τους γονείς που έκαναν κλασική προσέγγιση. Ακόμα και με κληρονοποίηση δεν μοιάζουν. Άρα αφήστε το αυτό και να δούμε τώρα η διαφορά, πώς κάνει τη διαφορά. Όταν λοιπόν αντιλαμβανόμαστε ότι η αναπαραγωγή δεν μπορεί να είναι κληρονομιά, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα. Είναι πώς πάμε στον μεθεπόμενο. Βλέπετε, πολύ συχνά πάμε στον επόμενο, δηλαδή ας πούμε τα παιδιά μας, οι γονείς μας. Αλλά όταν θέλετε να μεταφέρετε το μήνυμα και βλέπετε ότι ο επόμενος είναι χάλια. Συμβαίνει αυτό στη ζωή, τι να κάνουμε. Θα σας δίνω ένα παράδειγμα.
Ο Λεωνάρδο Νταβίνσι έδωσε όλα τα χειρόγραφά του στο μαθητή του, ο μαθητής του τα έδωσε στον γιο του και ο γιος του τα πούλησε. Λάσε. Το ένιωσα και αυτό ήταν. Ένα πολύ πρακτικό παράδειγμα είναι ότι κάνετε ένα έργο και θέλετε να το διασώσετε. Άρα μπορείτε όταν νιώθετε ότι θα τελειώσει να το δώσετε σε κάποιον. Και μετά παίζει μια σκυτεραδρομία. Άρα αυτή η σκυτεραδρομία δεν έχει καθόλου μικρόφωνο. Αυτό είναι. Μιλάω χωρίς μικρόφωνο. Δεν με πειράζει εμάς. Το πρόβλημά μας είναι το εξής. Δεν πίνω. Μην ανησυχείς. Εννοώ μπροστά σας. Όταν κάνετε μια κλασική σκυταδρομία και δίνετε τη σκυτάλη στον επόμενο, άρα ξέρετε ότι δεν θα το κάνει. Έχετε την επιλογή να το πετάξετε στον μεθεπόμενο. Είναι αυτό που κάνει συνήθως ο παππούς με τον εγγονό. Σου λέει, εντάξει, τον πατέρα δεν σώζω την κατάσταση. Παίζω βιολί, θα παίξει ο άλλος. Ο άλλος δεν θέλει. Στη σκυταδρομία την κλασική δεν μπορεί να το κάνετε. Γιατί σας επιβάλλουν να το δώσετε στον επόμενο. Εδώ το διαχρονικό στοιχείο λοιπόν είναι μια επίλυση του προβλήματος, είναι ότι το διαχρονικό δεν ασχολείται αποκλειστικά με τον επόμενο ούτε με τον προηγούμενο. Θα μου πείτε μα πώς γίνεται. Ένα παράδειγμα απλό για να το βλέπετε πρακτικά είναι το βιβλίο. Το βιβλίο ευτυχώς που δεν γράφεται μόνο για τον επόμενο και μόνο από τον προηγούμενο, γιατί θα ήταν μια καταστροφή. Το βιβλίο λοιπόν μας επιτρέπει να διαβάσουμε ένα κείμενο που γράφτηκε πριν 200 χρόνια, 300 χρόνια, σαν να ήταν δίπλα αυτός που το έγραφε. Αυτή η άμεση πρόσβαση δημιουργεί, αν θέλετε, διακλαδώσεις στον χρόνο. Δηλαδή, ενώ έχουμε την τάση να θεωρούμε ότι είμαστε όλοι σε μια σειρά, επόμενος, προηγούμενος, επόμενος, προηγούμενος κλπ, ξαφνικά έχουμε πρόσβαση σε άλλους. Όταν κοιτάζουμε λοιπόν το θέμα π.χ. του ελληνισμού, βλέπετε ότι το διαχρονικό στοιχείο είναι αυτό που πραγματικά εντοπίζουμε με την πιο μεγάλη αμεσότητα. Ενώ άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, βλέπετε ας πούμε το έργο ενός γλύπτη, όσο μου πήραν και οι ιδέες τα παιδιά, αλλά δεν ξέρετε τίποτα για την οικογένειά του, ούτε ακριβώς πότε το έκανε, απλώς ότι υπάρχει και είναι του τάδε. Και έχει ενδιαφέρον γιατί είναι του τάδε όπως είναι η γενική για τη γυναίκα. Του τάδε. Εντάξει, το όνομά του είναι του τάδε. Δεν ξέρουν τίποτα άλλο για τον τάδε εκτός από το υπάρχει του τάδε. Και είναι ακριβώς το ίδιο μετά όταν γίνονται τα ονόματά μας από τη γενική, περνάνε στην ονομαστική και στο τέλος δεν ξέρουμε ποια είμαστε. Όσοι από εσάς έχουν ένα όνομα που τελειώνει σε ου, έχουν ένα θέμα. Αυτοί που τελειώνουν σε ως έχουν ένα πρόβλημα, δεν έχουν θέμα, γιατί νομίζουν ότι είναι οι πρώτοι. Ενώ οι άλλοι ξέρουν ότι κάποιος άλλος ήταν εδώ. Άρα, άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, το διαχρονικό στοιχείο θα πρέπει να παίξει λοιπόν με τον χρόνο, έτσι ώστε όμως να μην επηρεάζεται από μια γραμμική διαδρομή του χρόνου. Σας βάζω πιο δύσκολα τώρα. Γιατί άμα επηρεάζεται από τη γραμμική διαδρομή, είναι σχεδόν σίγουρο ότι δεν θα τα βγάλει πέρα και δεν θα γίνει ποτέ διαχρονικό. Θα κρατήσει ένα χρονικό διάστημα, αλλά πάρα πολύ λίγο. Γύρισε ότι το σφύρισμα ξανά έρχεται κάπου, εντάξει. Άρα το έσβησε το άλλο. Φαίνεται ότι είσαι τεχνικός. Οι τεχνικοί έχουν πάντοτε εξηγήσεις για αυτά που γίνονται εφόσον γίνονται. Οι στρατηγιστές μιλάνε τα προβλήματα πριν γίνουν. Άρα τους τεχνικούς τους πιστεύουν γιατί το βλέπουμε ότι είναι σωστό αυτό που είπε, αλλά μας είναι αδιάφορο γιατί έχει γίνει ήδη. Τι να κάνουμε, ας πούμε, ήταν ανοιχτό. Και οι στρατηγιστές του λένε, ξέρεις, αν είναι ανοιχτό, αλλά δεν μας ενδιαφέρει ότι μετά μέχρι να γίνει το έχουμε ξεχάσει τι είχαν πει. Είναι η μνήμη. Μπαίνω λοιπόν στη μνήμη. Για να έχω μια κληρονομιά πρέπει να έχω μνήμη. Γιατί άμα δεν έχω μνήμη, είναι το ανέκδοτο που έχω, που είναι ζωντανό αυτό. Έχω ένα φίλο που πάντοτε ξεχνούσε τα πάντα, άρα του αγόρασα ένα τετράδιο για να σημειώνει αυτά που ξεχνάει και ξέχασε που είναι το τετράδιο.
Αλλά αν του πάρετε ένα τετράδιο για να σημειώσει που είναι το πρώτο τετράδιο, καταλαβαίνετε πώς πάει αυτό και δεν σώζεστε. Σημαίνει ότι άμα η μνήμη είναι πολύ πολύ μικρή, δεν μπορείτε καν να έχετε πρόσβαση στο μεθεπόμενο. Θα μου πείτε γιατί είναι τόσο σημαντικός ο μεθεπόμενος. Είναι επειδή κατάφερε να επιβιώσει από τον επόμενο. Μην χαμογελάτε πάλι, γιατί σίγουρα υπάρχουν βιωματικά, αλλά οτιδήποτε πείτε χωρίς να το πείτε, φαίνεται. Και θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σας. Ανθρώπινα βέβαια, όχι κοινωνικά. Η μνήμη είναι το κομμάτι της ανθρωπότητας μέσα στην νοημοσύνη μας. Μπορούμε να είμαστε πολύ έξυπνοι, αλλά χωρίς μνήμη έχει μικρή διάρκεια. Μετά, μάλιστα, δεν το ξέρουμε καν. Άρα είσαστε στα όρια του Αλτσάιμερ, όταν έχετε τόσο μικρή μνήμη. Νοητικό εννοώ. Τώρα λοιπόν, μέσω της μνήμης και του διαχρονικού στοιχείου είναι πώς κάνω το έργο. Δίνω ένα παράδειγμα, επειδή είδαμε και εκκλησίες και επειδή είμαστε και στο Βυζαντινό Μουσείο. Όταν χτίζουμε μια εκκλησία, αρχικά το λέμε ότι είναι από ανάγκη, λέμε αυτό. Στην πραγματικότητα, αν μετρήσουμε τα χρόνια μιας εκκλησίας από την ανάγκη που εμφανίστηκε με το πόσοι έχουν μπει μέσα, θα καταλάβετε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό δεν είναι αυτοί που την είχαν ανάγκη. Χειροπιαστά, γιατί για όλους τους άλλους υπήρχε ήδη. Άρα πάνε στην εκκλησία επειδή υπάρχει εκκλησία. Ενώ οι άλλοι είπαν ότι έχει ανάγκη να κάνουμε μια εκκλησία. Αυτή η ανάγκη είναι πολύ μικρή διάρκεια. Να το σκεφτούμε αρθρολογικά, ακόμα και αν θεωρίζεται ότι είναι κάπου στις δεκαετίες για τις πιο μεγάλες εκκλησίες, όπως είναι ακόμα και η Αγία Σοφιά. Αλλά η ιδέα ποια είναι, είναι ότι μετά όταν αυτό θα έχει μια διάρκεια πολλών αιώνων, η παραγωγή της ανάγκης αυτή ήταν ελάχιστη. Όμως ήταν αρκετή για να παράγει αυτό το έργο. Εδώ έχει σχέση τώρα με την ποιότητα. Το διαχρονικό έχει ένα πρόβλημα με την ποιότητα. Γιατί υπάρχει η φθορά. Άρα, άμα δεν υπάρχει ποιότητα, δεν μπορούμε μετά να το αντέξουμε και να πάει πιο πέρα. Θα μου πείτε, είναι απαραίτητο ή δεν είναι. Όχι, δεν είναι απαραίτητη η συνθήκη, αλλά είναι ικανή. Δηλαδή, μπορεί να παράγει κάτι με αυτόν τον τρόπο. Άμα συνδυάσουμε λοιπόν την νοημοσύνη με τη μνήμη και την ποιότητα σε σχέση με την κληρονομιά, μας εμφανίζεται μια έννοια που είναι σημαντική, είναι η έννοια της συνέχειας. Θα μου πείτε, γιατί δεν λέω απλώς ο επόμενος και λέω η συνέχεια. Γιατί η συνέχεια δεν είναι γραμμική. Όταν υπάρχει, ας πούμε, μια συνέχεια μεταξύ δασκάλων και μαθητών, δεν είναι μια συνέχεια όπως είναι μεταξύ γονέων και παιδιών. Είναι μια συνέχεια την οποία θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε ως υπερβατική. Διότι χωρίς αυτή την υπέρβαση δεν υπάρχει συνέχεια του έργου. Άρα έχει ενδιαφέρον γιατί πολλοί από εμάς παιδεύονται για να διδάξουν κάτι στα παιδιά τους, ξεχνάνε ότι δεν είναι δάσκαλοι, αλλά λένε τα παιδιά τους είναι κακοί μαθητές, ενώ τα παιδιά τους ως μαθητές με δάσκαλο μαθαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Άρα έχουμε ένα θέμα, αφού είναι ο ίδιος εγκέφαλος. Εδώ λοιπόν το θέμα το διαχρονικό θα βασιστεί πάνω στην παραγωγή του έργου το οποίο θέλει εξ αρχής, προσέξτε, όχι να εμφανιστεί όπως θα το λέγαμε πολύ απλά στην καινοτομία, αλλά θέλει να μείνει. Η μεγαλύτερη καινοτομία που υπάρχει στην καινοτομία είναι η ικανότητα να μένεις ενώ αρχικά ήθελες απλώς να εμφανιστείς. Πιάσατε αυτό, είμαστε εντάξει. Αυτό είναι κάπως δύσκολο γιατί πολύ συχνά, στον τομέα των εικαστικών, πολύ συχνά τα εικαστικά, τα λέω γενικά εικαστικά, βάζω μέσα ό,τι είναι καλλιτεχνικό στο το καλλιτεχνικό, θέλουμε να κάνουμε μια καινοτομία για να φανεί ότι ήταν καινοτόμο. Αλλά μερικές φορές φτάνουμε στο επίπεδο να είναι καινοτόμο για το καινοτόμο. Να είναι η τέχνη για την τέχνη και αν ξέρετε πόσο γρήγορα παλαίωσε χωρίς να γίνει αρχαία η τέχνη για την τέχνη, γιατί σε κάποια φάση όταν σου απαντάει, άμα είναι η τέχνη για την τέχνη, εμένα δεν με αφορά. Άρα εδώ μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία που είναι πολύ παράξενη. Υπάρχουν καλλιτεχνικά έργα, και στον τομέα της ποιήσης, τα λογοτεχνικά, ό,τι θέλετε,
τα οποία προήλθαν από παραγγελία. Ενώ εμείς θεωρούμε ότι εντάξει, είναι κάτι που είναι προσωπικό, βγαίνει, θες να πεις αυτό. Και τελικά είναι μια απλή, προσέξτε, όχι απλοϊκή παραγγελία. Η παραγγελία είναι πολύ πιο σημαντική από ό,τι νομίζετε, γιατί είναι συνειδητή. Άμα θέλετε πραγματικά να σας κάνω κάτι καλό, κάντε μια παραγγελία. Αν δεν έχετε παράπλευρα. Μετά, αν τα καταφέρουν και σας κάνουν τις παραγγελίες σας, να περάσετε στις απαιτήσεις. Και μετά, βέβαια, γίνεται στα χαρτίρια. Εντάξει. Γιατί στα χαρτίρια δεν έχει όριο, παράγουν τα πάντα. Η παραγγελία την έχουμε εκφυλίσει πάρα πολύ. Και δεν την συνδυάζουμε με την Ευαγγελία. Και το πρόβλημα είναι ότι ενώ είναι τόσο σπουδαία, γιατί δεν είναι τυχαίο που τα περισσότερα έργα τέχνης δεν είναι παραγωγές του ίδιου, αλλά είναι αποτελέσματα της παραγωγής ενός έργου για μια παραγγελία. Αυτό δεν σημαίνει, εσείς ας πούμε όταν κάνετε την έκθεση, κάνετε παραγγελίες. Θα μπορούσατε να μου πει που είναι η αδελφή σου, δεν είναι εδώ. Θα δούμε, α, ναι, είναι εδώ, ωραία. Αμέσως ήρθε. Αυτό είναι πολύ καλό σαν τεχνική, να το ξέρετε. Όταν θέλετε να δείτε κάποιον σε μια αίθουσα, να λέτε ότι δεν είναι. Άμα λέτε ότι είναι, δεν σηκώνει το χέρι. Μετά διαμαρτύρεται, σου λέει υπάρχει. Ωραία, ας ζήτησε. Όταν κάνετε τις παραγγελίες, μπορεί να έχετε την αίσθηση ότι επιβάλλατε κάτι στους άλλους, ενώ δεν το είχαν ανάγκη. Στην πραγματικότητα, εσείς κάνετε μια παραγγελία ελεύθερη. Δηλαδή, αυτό είναι το θέμα μας. Αν θες συμμετέχεις, μπορείς να κάνεις όποιο έργο θες εσύ, με όποια λέξη θες εσύ. Αλλά παραμένει η παραγγελία. Και αυτό το κομμάτι που σε εσάς μπορεί, λέω και τις δύο αδερφές τώρα, μπορεί αυτό να σας ενόχλησε, γιατί είναι του τύπου ζητάω κάτι, είναι ο μόνος τρόπος να παράγετε κάτι το διαφορετικό. Γιατί ουσιαστικά το ζητήσατε χωρίς να ζητήσετε κάτι συγκεκριμένο και ο άλλος το παρέχει χωρίς να έχει ακούσει μια συγκεκριμένη παραγγελία. Δηλαδή, όταν λέτε σε κάποιον θέλω ποίημα, λέτε ποίημα. Άμα σας απαντήσει το θέμα, εντάξει. Άντε, αυτό το θέμα. Αυτό έγινε η παραγγελία τέλειωσε. Και αρχίζουμε. Άμα δεν έχετε, λέτε ελεύθερο. Έχει ενδιαφέρον γιατί το άλλο δεν το λέτε σκλαβωμένο. Γιατί δεν είναι σκλαβωμένο, είναι δεσμευμένο. Η παραγγελία θα είναι ένας τρόπος να δεσμευτούμε. Χωρίς όμως δεσμά. Μόνο με δεσμό. Άρα, παραγγέλνω στον άλλον, π.χ. παραγγέλνω σε έναν αρχιτέκτονα να μου φτιάξει μία εκκλησία, όχι επειδή ξέρει να φτιάχνει σπίτια, αλλά επειδή θέλω να μείνει. Γιατί άμα είναι να κάνετε μία εκκλησία που έχει διάρκεια ζωής 2 χρόνια, το κάνετε κι εσείς, είναι εύκολο. Βάζει το τεινάδι, βάζει ένα σταυρό από πάνω, λέτε αυτό είναι εκκλησία και είμαστε εντάξει. Άμα είναι αρχιτέκτονα, θα κάνει ένα πράγμα που θα διαρκήσει για αιώνα. Το θέμα είναι ότι την ώρα που ο αρχιτέκτονα ή ο μηχανικό θα πάρει την εργολαβία, δεν είναι γραμμένο για να διαρκήσει αιώνα. Εγώ θα ήθελα πολύ εδώ, ειδικά μερικού από του μαθητέ που βλέπω έρχονται και επαγγελματικό σε αυτό το πλαίσιο, να του θε, εγώ θέλω για 5 αιώνε. Να χαμογελάτε, αν δεν έχετε πάρα ποτέ παραγγελία τέτοια, θα δείτε τώρα από εδώ. Λοιπόν, όταν εγώ παίρνω τις μπογιές, είναι γραμμένο πάνω, διάρκεια 150 χρόνια. Εγώ δεν την έκανα αυτή την παραγγελία, αλλά λέω, άμα τη βάλω, εγώ θέλω να έχει αυτή τη διάρκεια. Δεν είναι κάνω μια μουτζούρα πάνω στον τοίχο και μετά να πω αυτό είναι έργο τέχνη και φτάνει. Όχι, γιατί θέλω να το διαμείνει κιόλας. Γι' αυτό ρωτάω ακριλικά και να ξέρετε τα ακριλικά και τα λάδια. Λοιπόν, τα λάδια αντέχουν περισσότερο. Αλλά βέβαια είναι άλλο το κόστος. Μετά είναι το θέμα της επένδυσης. Και μετά αναρωτιόμαστε πάλι για το θέμα της ποιότητας. Άρα μπορεί να βάλετε μπογιές όπως θέλετε ή μπορεί να βάλετε μία πέτρα. Πόσες φορές έχετε δει κτίρια και παλιά κτίρια που έχουν ένα δομικό λάθος, έχουν χρησιμοποιήσει μία πέτρα που φθείρεται. Κτίρια που είναι κοντά στη θάλασσα.
θύρα που έχει πολύ αέρα και συνεχώς φθαίνεται όλο το τείχος. Και λέτε, ρε παιδιά, μετά έχουν την απάντηση, αυτή την πέτρα είχαν εδώ. Άρα, το θυμάστε αυτό το ανέκδοτο, περίφημο. Είναι ο ένας φίλος έχει κάνει στα κλειδιά, ο άλλος του λέει, ενώ τον βλέπει να ψάχνει κάτω από φως, τα έχασες εδώ και λέει, όχι, αλλά εδώ βλέπω. Εντάξει. Άρα, εδώ είναι ακριβώς το ίδιο με το κτίριο, αφού το ξέρεις ότι η πέτρα είναι η μάπα, γιατί το έκανες με αυτό. Εδώ έχει πέτρα. Άρα, μερικές φορές τι κάνουμε, αυτό είναι ένα άλλο κόλπο, είναι να παίρνουμε από άλλο κτίριο. Γιατί λες, άμα κράτησε αυτό 2.000 χρόνια, άλλα δύο θα τα κάνει, θα πάει. Άρα γι' αυτό βλέπετε ότι μερικά διακοσμητικά στοιχεία σε μερικά κτίρια προέρχονται από άλλα. Και αυτό ενώ στην αρχή μου το βλέπετε εντελώς αρνητικό, αν το έχουμε ξυλώσει βέβαια, αλλά άμα ήταν ερείπια, είναι ένας τρόπος να γράψουμε τι πανύψιστο. Πάνω στο ίδιο κτίριο μπορεί να έχετε τρεις εποχές. Άμα πάτε σε μερικά από τα νησιά μας, θα δείτε στον ίδιο τοίχο ενετικό, ο οποίος βέβαια αυτός που το έχει σας λέει ότι είναι παραδοσιακό κτίριο. Άρα είναι ενετικό, έχει στοιχεία βυζαντινά εξονατωμένα και έχει και μερικά αποκείωνες αρχαίους. Όλα αυτά τα κάνει παραδοσιακά. Το φαντάζεσαι τον άνθρωπο στο παραδοσιακό το χωριό, λέει φέρτε μου λίγο υλικό από την αρχαιότητα, λίγο από το Βυζάντιο, λίγο από το Ινετικό και θα σας φέρω ένα παραδοσιακό τοπικό ντόπιο σπίτι. Το πιο ωραίο είναι ότι πολλά χωριά είναι εντελώς έτσι. Που δηλαδή πραγματικά αυτό είναι μια πρόκληση για τους αρχιτέκτες και τους μηχανικούς. Φαντάζεσαι τώρα σου λέει ο άλλος, επειδή υπάρχει νόρμα και πρέπει να είμαστε ακριβώς στο ίδιο πλαίσιο, φτιάξει το ίδιο. Λες, έχω 2.500 χρόνια καθυστέρηση. Γιατί για να κάνω κατευθείαν κάτι που να είναι αρχαϊκό και να το βάλω μέσα, πώς θα το κάνω. Άρα, το πιο άμα δεν το έχετε, πάρτε το. Το διαχρονικό στοιχείο θα χρησιμοποιήσει τέτοιες τεχνικές. Δηλαδή, μέσα στην ίδια τη διαχρονικότητά του θα ενσωματώσει στοιχεία που ξέρει ότι είναι διαχρονικά. Θα μου πείτε, αυτό μοιάζει με κομπίνα. Αυτό λέγεται στρατήγημα. Όταν θέλετε να κάνετε κάτι το εντελώς καινοτόμο από το tabula rasa και να πείτε ότι αυτό θα μείνει, μην ανησυχείτε, θα το θυμάστε μόνο εσείς. Άρα δεν θα εξοριστείτε, ούτε θα εκτεθείτε. Και θα δείτε ότι τα υλικά που παίρνουμε, δηλαδή, έχετε τώρα κάποιον που είναι νέο μεταμοντέρνος. Και θέλει να κάνει κάτι για το μάρμαρο, γιατί έτσι θα μείνει. Μα βέβαια, πήρε το μάρμαρο που ξέρει ότι εδώ και αιώνες είναι αυτό που αντέχει. Πάρε μια άλλη πέτρα πάνω σε άμμο. Θα δει τώρα πόσο αντέχει. Άρα, μόνο και μόνο η επιλογή του υλικού είναι ήδη ένα στίγμα. Δηλαδή, η ποιότητα που σημαίνει πρακτικά ότι το αποτέλεσμα που θα φτιάξουμε θα έχει στοιχεία από το παρελθόν. Άρα δεν παράγουμε κάτι το νέο από το παρόν και αυτό είναι μια θερματική σφαλιάρα στην κοινωνία, παράγουμε κάτι το νέο αναγκαστικά από το παρελθόν. Άρα όταν ο κάποιος έρχεται και σας λέει εγώ θα κάνω κάτι σε σχέση με αυτά που έχω, δηλαδή είναι του τύπου αλυσίδα Μάρκοφ και λέω από εδώ και πέρα εγώ θα κάνω κάτι το καινούριο. Θα δείτε ότι έχει ένα πρόβλημα θεωρητικό, είναι για να κάνεις κάτι το καινούριο πρέπει να υπάρχει κάτι. Γιατί είναι κενό έργο το καινούριο. Καινή διαθήκη, επειδή υπάρχει παλιά διαθήκη. Φανταστείτε τώρα να λέτε, εγώ θα κάνω μία, πώς θα πω, νέα διαθήκη, χωρίς παλιά. Θα σου πει όλες γιατί την ονομάζεις νέα. Έτσι, γιατί είναι καινοτόμο. Άρα, το καινοτόμο μπορεί να έχει ένα πολύ παλιό παρελθόν. Τώρα μας δυσκολεύει αυτή η αναδρομή, γιατί τώρα πρέπει να σκεφτώ ότι για να κάνω κάτι καινούριο για το μέλλον, μπορεί μερικές φορές να έχω ανάγκη να ψάξω στο παλιό παρελθόν. Αλλά δεν είναι απλώς τα αντικείμενα που έχω δίπλα μου. Έφτιαξε τον διαβίτη. Δεν μπορείς να πεις ότι ο διαβίτης είναι κάτι καινούριο.
Άρα βασίζεται σε μια ιδέα, έχω ένα σημείο σταθερό, δεν θα πω τίποτα για το ανάποδο, έχω ένα σημείο σταθερό και μετά έχω ένα σημείο το οποίο έχει μια δυναμική, αλλά στην ίδια απόσταση. Ωραία, τον διαβήτη που είδατε εδώ, θα μου πείτε όταν τον δείτε, ότι εντάξει, δεν είχατε δει ποτέ τέτοιο διαβήτη. Άρα θα πείτε ότι είναι τελώς καινούριο. Ναι, αλλά είναι διαβήτης. Δεν είναι άλλο εργαλείο. Πήρε ένα εργαλείο το οποίο υπάρχει από την αρχαιότητα, σαν έννοια, του διαβήτη. Άρα, επέλεξε επιπλέον τον διαβήτη λόγω του δια, που πάλι και αυτό είναι παλιό υλικό. Όλη η έκθεση στην ουσία είναι φτιαγμένη με παλιό υλικό. Γιατί κάνατε στην παραγγελία σας κάτι το ύπουλο, τους αναγκάσατε να επιλέξουν βέβαια μια λέξη που υπάρχει. Άρα έχει μια ιστορικότητα. Δεν τους είπατε, φτιάξτε με το διά ό,τι θες, θα το βάλεις διά ό,τι θες και εμείς είμαστε μέσα. Όχι, όχι, όχι. Είπατε, επέλεξε όποια θες, αλλά προσέξτε, του λέτε, όποια θες εκεί. Στο ελληνικό λεξιλόγιο. Κατά συνέπεια, δεν είναι ακριβώς όποια θες. Είναι όποια θες εκεί που θέλετε. Εντάξει, άμα σας πω, μπορεί να κάνετε ό,τι θέλετε και συμπληρώνω μετά, αρκεί να το θέλω. Πώς νιώθετε. Μπορώ να σας πω ότι οποιαδήποτε δικτατορία θα έκανε το ίδιο. Άρα το συμπλήρωμα είναι ότι ξαφνικά εσείς βάλατε στους καλλιτέχνες το ιστορικό στοιχείο. Και γι' αυτό επειδή εμείς το καταλάβαμε, είπαμε κατευθείαν θα πάμε στο διαχρονικό για να μην μας μπερδέψουν περισσότερο. Αφού ούτως ή άλλως θέλουν ένα κομμάτι της ιστορίας, επέλεξαν ελληνικό λεξιλόγιο, το διαχρονικό θα είναι μέσα. Έχει ενδιαφέρον, γιατί άμα το σκεφτείτε, άμα ξέρετε και άλλες γλώσσες, θα δείτε ότι το διαχρονικό σε άλλες γλώσσες λέγεται διαχρονικό. Εννοώ στα ελληνικά. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Πάνω ότι έχει ενδιαφέρον όταν υπάρχει μια λέξη που είναι κατευθείαν, όχι η μετάφραση, αλλά θα έλεγα η μεταγραφή της ίδιας. Το διαχρονικό λοιπόν έχει δύο πολύ παλιά στοιχεία, και το δια και το χρονικό, που έχει σχέση βέβαια το ποιος βρίσκει κάτι το διαχρονικό. Το διαχρονικό, αν θέλετε, είναι μια νοητική παγίδα, γιατί σας αναγκάζει να σκεφτείτε την ανθρωπότητα. Γιατί άμα το βρείτε εσείς μόνο ως ένα άτομο είναι διαχρονικό, θα σου πει και όταν θα πεθάνεις θα το βρει κανένας άλλος. Για να έχετε λοιπόν την έννοια του διαχρονικού, πρέπει να υπάρχει ένας εξωτερικός παρατηρητής που να έχει μια διάρκεια αρκετά μεγάλη για να μπορεί να πει αυτό είναι διαχρονικό. Αυτός ο εξωτερικός παρατηρητής, ο μόνος που αντέχει αυτό είναι η ανθρωπότητα. Άρα το διαχρονικό είναι ένας τρόπος να μιλήσετε για ένα ζευγάρι μιλώντας μόνο για ένα. Άρα θα σας δώσω ένα σύστημα, το θυμάστε αυτό. Είναι όταν λέτε, ας πούμε, η λέξη, δύο λέξεις, ο άλλος. Όταν λέτε ο άλλος, υπονοείται ότι υπάρχει ο ένας. Όταν λέτε ο ένας, δεν υπονοείται τίποτα, είναι ο ένας. Ενώ όταν έχει ο άλλος, δεν μπορεί να είναι μόνος του. Γιατί κάποιος άλλος είναι ο άλλος άλλος. Εδώ είναι ακριβώς το ίδιο. Για να έχουμε το διαχρονικό, πρέπει κάποιος να το λέει. Αυτός που το λέει είναι η ανθρωπότητα. Για να μάθετε άλλα στοιχεία, θα δείτε ότι δεν υπάρχει ανάγκη να το λέει κάποιος. Γιατί μπορεί να είναι απλώς το φαινόμενο. Το διαχρονικό στοιχείο θα μας επιτρέψει έτσι να χτίσουμε μία ραχοκοκαλιά του παρόντος ανάποδα, εξηγώ. Κανονικά όταν κάνουμε ένα έργο, μια ταινία, βάζουμε φωτογραφία, φωτογραφία, φωτογραφία και σιγά σιγά όταν τα βάζουμε όλα μαζί βλέπουμε να μετακινείται. Τώρα θέλω να σκεφτείτε κάτι που να μην είναι καθόλου μια ταινία και να είναι μόνο μία φωτογραφία. Μία. Σκεφτείτε μία φωτογραφία τώρα. Φανταστείτε τώρα ότι αυτή τη φωτογραφία, εγώ σας λέω, ότι ανήκει σε έργο. Βλέπετε τώρα την κοιτάζω από πάνω. Δεν την κοιτάζω από κάτω. Από κάτω είναι η φωτογραφία. Άρα παίρνω έναν άνθρωπο και λέω ανήκει στην ανθρωπότητα. Θα μου πείτε γιατί το κάνω αυτό. Γιατί άμα δεν έχω αυτό το από πάνω, δεν έχω το διαχρονικό.
Πρώτα απ' όλα πρέπει να αντιληφθείτε ότι μια φωτογραφία, ακόμα και μόνη της, ακόμα και αν δεν αλλάζει, μπορεί να είναι ήδη διαχρονική, γιατί είναι συνεχώς η ίδια μέσα στον χρόνο. Γιατί το χρονικό συνεχίζει. Άρα όταν θα βρείτε, ας πούμε, μια παλιά φωτογραφία, θα μπορείτε να πείτε ότι έχει ένα χρονικό διάστημα αυτό που αποτυπώνει. Και μπορεί να μείνει έτσι. Αλλά εγώ τώρα θέλω να σας δείξω ότι πώς πηγαίνουμε μέσω του διαχρονικού ανάποδα. Δηλαδή, κοιτάζω μια ψηφίδα, φαντάζομαι το ψηφιδωτό. Θα μου πείτε αυτό, δεν γίνεται. Είναι πάρα πολύ απλό, αν έχετε δει έναν τεχνίτη για ψηφιδωτά, μόλις βλέπει ένα κομμάτι που μπορεί να είναι ψηφίδα, αρχίζει να σκέφτεται πώς είναι το ψηφιδωτό, ενώ δεν υπάρχει το ψηφιδωτό μπροστά του. Δίνω ένα παράδειγμα. Βλέπετε ένα χρώμα και λέτε, α, αυτό πάει ωραία για πρόσωπο. Ενώ έχετε μια ψηφίδα. Απλώς επειδή ξέρετε ήδη τα χρώματα και ξέρετε ήδη αναπαραστάσεις δικές σας, όταν βλέπετε την ψηφίδα, ενώ αντικειμενικά ανήκει μόνο στον εαυτό της και δεν ξέρει τίποτα άλλο, εσείς μπορείτε να την ερμηνεύσετε ως στοιχείο που ανήκει στο ψηφιδωτό. Το διαχρονικό στοιχείο θα είναι το στοιχείο που δεν ανήκει σε καμία ψηφίδα. Άρα, έχουμε τώρα ένα άλλο πρόβλημα, είναι ότι συνήθως στην κοινωνία μας μας αρέσει να αναλύουμε. Άρα, άμα πάρετε ένα ψηφιδωτό και το τεμαχίζετε και βάλετε τις ψηφίδες ξεχωριστά, δεν μπορείτε να πείτε με τίποτα ότι είναι διαχρονική. Γιατί δεν έχει απολύτως κανένα νόημα. Αν τις βάλετε όλες μαζί και βλέπετε, ας πούμε, εδώ είχαμε και ένα αντίγραφο από ψηφιδωτό ή ακόμα και το ψηφιδωτό τάρι. Όταν τα βλέπετε όλα μαζί, σας δίνουν μια πληροφορία που δεν έχει ψηφίδα. Και τώρα το πρόβλημά μας είναι το εξής. Το διαχρονικό στοιχείο, επειδή το επιλέγει η ανθρωπότητα να το ονομάσει διαχρονικό, πώς μπορεί να το παράγει ο άνθρωπος. Γιατί αυτό υπονοεί ότι πρέπει να υπάρχει αποδοχή από όλους τους άλλους ότι αυτό όντως είναι διαχρονικό. Σας δίνω ένα παράδειγμα, είναι πολύ πιτερό. Όταν ο Φιδίας κάνει το άγαλμά του, η κοινωνία της εποχής του λέει ότι έχει κλέψει χρυσό. Άρα το λιώνουν και μετά λένε ότι δεν έκλειψε. Ναι. Δεν σκέφτηκαν εκείνη τη στιγμή ότι το απλό σου να το πιστοποιήσεις ότι δεν έκλειψε σημαίνει καταστροφή του αγάλματος. Άρα έχουμε ένα αγάλμα το οποίο το γνωρίζουμε από παραστάσεις, αλλά δεν υπάρχει πια επειδή δεν το πίστεψαν. Το πιο εντυπωσιακό, αν θέλετε, στην ανθρωπότητα θα ήταν να πούμε αν πραγματικά έκανε αυτό το έργο τέχνης και έκλεψε χρυσό, παρέκανε. Θα ήταν πραγματικά η υπέρβαση. Γιατί το να κλέψει και χρυσό είναι πάρα πολύ εύκολο, το βλέπετε αυτή την περίοδο, αλλά το να το κάνει στο έργο είναι λίγο πιο δύσκολο. Άρα όλος μπορεί για αυτόν τον λόγο να το κάνει με αυτόν τον τρόπο. Είδαμε, εδώ είχαμε 5 κολόνες, εγώ είπα ότι είναι 5, μου είπες ότι μπορεί να είναι και 4 ακόμα και μία, αλλά τέλος πάντων με τις γωνίες που έχει, εκτός αν μου το πει ο ίδιος, ότι αποφάσισε ότι είναι μία, θα του πω ότι θυμίζει παλάμη. 5 στοιχεία, άρα μία παλάμη. Όταν βλέπουμε λοιπόν έναν κύωνα, πολύ δύσκολα αντιλαμβανόμαστε ότι μπορεί να υπάρχει ναός. Ενώ αυτός που είναι γλύπτης ή αρχιτέκτονας βλέπει έναν κύωνα, αρχίζει να λέει που είναι η άλλη. Δεν μπορεί να μην κρατηθεί. Δεν μπορεί. Αμέσως. Όταν είναι αρχαιολόγος είναι χειρότερο. Γιατί μπορεί να δει μόνο το ταμπούρλο. Και αμέσως λέει αυτό ήταν από εδώ, αυτό ήταν πιο πέρα, ήταν. Λοιπόν, για καταλάβετε, στο οδείο ότι όταν συμμετείχα σε ένα καφές, σε Λιόν, κοιτάζαμε τις τρύπες, εδώ πρέπει να είναι η απόλυτη διαστροφή αρχαιολογική, άρα είχαμε το οδείο δίπλα είχε τίποτα. Εντάξει, τίποτα. Και ψάχναμε μέσα στο τίποτα, εκεί που ήταν οι τρύπες, όπου ήταν τα δοκάρια, από εκεί που έφτιαχναν το οδείο. Άρα πρέπει να βρούμε τις τρύπες. Έχω βάλει αυτό το χέρι μέσα σε κάτι τρύπες, αλλά είχε. Τα δοκάρια είχαν φύγει εντελώς, ήταν ξύλο. Αλλά είχαν μείνει τρύπες που ήταν διαφορετικές από τις άλλες τρύπες.
Άρα βλέπατε τις τρύπες και με αυτό μπορούσαμε να υπολογίσουμε πόσο μεγάλο ήταν το εργαστήριο για να φτιάξουμε το οδείο. Μα καταλαβαίνετε λοιπόν, είναι σαν να παίρνετε ένα τυρί και κοιτάζετε, μετράτε τις τρύπες, ας πούμε, για να δείτε πώς φτιάχνεται. Τι προσπαθώ να σας πω. Το οδείο έχει τόσο μεγάλη αξία που ασχολιόμαστε με την διαδικασία της κατασκευής του. Το ξαναλέω. Ας πούμε, ο Παρθενώνας είναι μια χαρά, εντάξει. Πόσοι από εσάς έχουν σκεφτεί που φτιάχνει ο Παρθενώνας? Αμέσως τώρα το σκέφτεστε αμέσως, βλέπετε το λατομείο, ξέρετε ακριβώς που είναι έτσι. Δεν είναι αμέσως, το νιώθετε. Όχι, στην πραγματικότητα είμαστε σαν τα παιδιά, ο Παρθενώνας έχει μια εκεί που είναι. Αρέσει. Μπήκαν όλα, τάκ, 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 τα Παρθενώνας. Αυτό είναι το νοητικό επίπεδο που έχουμε όταν δεν είμαστε του τομέα. Ενώ ο άλλος που είναι του τομέα, βλέποντας, άμα είναι πεντελικό το μάρμαρο αυτό, αμέσως καταλαβαίνει ότι αυτά δεν έγινε από αυτή την περιοχή. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν, όταν κοιτάζετε τώρα τα αντικείμενα ενός χωριού της αρχαιότητας, θα δείτε από τα χαρακτηριστικά αντικείμενα που παίρνουμε, είναι αυτά που έρχονται από άλλες περιοχές. Αμέσως μας δίνει ενδείξεις για το εμπόριο. Φανταστείτε ένα χωριό που έχει μέσα σε ένα σπίτι αδιάφορο τουλάχιστον 10 αντικείμενα διαφορετικής προέλευσης. Αμέσως λέτε, οπ, δίκτυο, συνδυάζονται, ανταλλαγές, πώς γίνεται. Το πιο ωραίο είναι, ειδικά τώρα για το λέω για τις γυναίκες, όταν τα αντικείμενα είναι άχρηστα. Εντάξει, άρα μιλάω για κοσμήματα. Γιατί εδώ το ξέρεις ότι δεν είναι μια χρήση που αναγκαστικά κάποιος το ήθελε. Είναι το είδε σε κάποιον που το είδε και ήθελε το ίδιο για να το έχεις εδώ. Που σημαίνει ότι εδώ αποδεικνύει μια ανταλλαγή των ανθρώπων, ενώ έχουμε μόνο το ίχνος. Το διαχρονικό στοιχείο λοιπόν βασίζεται στο ίχνος. Η κληρονομιά είναι η δράση, το ίχνος είναι το αποτύπωμα αυτής της δράσης. Κοιτάζετε το σκάκι και κοιτάζετε μια παρτίδα και την βλέπετε, έχει ήδη αρχίσει. Άμα δεν είστε σκακιστής, βλέπετε απλώς κομμάτια ξύλου πάνω σε ξύλο. Αν είστε, αμέσως αναρωτιέστε πώς έφτασαν εδώ. Άρα αρχίζετε να κάνετε κινήσεις ανάποδα επειδή ξέρετε πως είναι η σκακέρα στην αρχή. Άρα αρχίζετε να κάνετε κάτι τέτοιο. Αν είστε πολύ καλός και οι κινήσεις ήταν σχετικά ομαλές, ξαναβρίσκετε το άνοιγμα ενώ είναι μέσα στην παρτίδα. Και μετά μπορεί να το συνδέσετε και με αυτόν τον τρόπο, ενώ εσείς βλέπετε μόνο μία εικόνα, μία φωτογραφία, με τη φωτογραφία βλέπετε το έργο, γιατί θυμάστε την προηγούμενη, αναγκαστικά από αυτή την πορεία, από εδώ μέχρι εδώ είναι μια πορεία που είναι συνεχόμενα πράγματα με συνεχόμενες κινήσεις και τελικά είμαστε ικανοί να δούμε τον χρόνο μέσα στον χώρο. Αυτό είναι μια επίδυση του διαχρονικού στοιχείου. Η ικανότητα να δείτε, δηλαδή μπαίνετε στην Αγία Σοφιά, είναι μια εκκλησία. Okay. Την κοιτάζετε, προσευχή, μετά την κοιτάζετε, εφόσον την είδατε, την εξετάζετε και ξαφνικά σκέφτεστε ότι αυτό έχει αιώνες που είναι εδώ. Και ρωτάω, είναι γραμμένο κάπου? Όχι. Αλλά αμέσως, επειδή κοιτάζετε την αρχιτεκτονική, την δομή, όλα αυτά, σας δίνουν ενδείξεις ότι αυτό δεν έγινε σήμερα. Έχει ενδιαφέρον αυτό, γιατί βλέπετε ότι αντικρούει την άποψη των παιδιών. Δηλαδή, όταν ένα παιδί σας βλέπει για πρώτη φορά, γεννηθήκατε κυνηγημένο. Να μην χαμογελάτε, το κάνετε εσείς το ίδιο, εντάξει. Άμα να θυμάστε, το λέω τώρα ειδικά για τους άντρες με τις γυναίκες, όταν βλέπετε κάποιον, τον θυμάστε μετά με την ηλικία που τον είδατε την πρώτη φορά. Και κολλάτε πάνω σε αυτήν την ηλικία. Γιατί οι γυναίκες είναι καλό, οι άντρες είναι κακό. Η ιδέα ποια είναι? Είναι ότι όταν το βλέπετε, αμέσως του βάζετε ιστορία. Βλέπετε ένα αντικείμενο, αλλά το αντικείμενο αρχίζει να λέει ένα κείμενο. Και σιγά σιγά γίνεται υποκείμενο.
Και εκεί πέρα, με αυτή τη διαδικασία, αποκτά αμέσως μια διαχρονικότητα, γιατί προσέξτε, μετά το ερμηνεύεται διαφορετικά. Όταν βλέπετε ένα αντικείμενο που έχει 15 αιώνες ύπαρξης, εντάξει, σεβασμός πάνω. Ενώ είναι 15 μέρες, ενώ είναι το ίδιο. Άρα, η ιδέα, άμα θέλετε να το κάνετε το τεστ, στο Αρχαιολογικό Μουσείο εδώ στην Αθήνα, έχετε ένα άγαλμα που έχει αυτό εδώ, που είναι άλλο χρώμα. Εντάξει. Αλλά όταν το βλέπετε, λέτε, εντάξει, αυτό είναι ξενύχτο. Έχω την ίδια ηλικία. Απλώς αυτό βρέθηκε πρόσφατα και είχε μείνει μέσα στη γη, άρα καμία οξύδωση, το μάρμαρο, άρα η πατίνα του είναι σχεδόν μηδενική και είναι σαν να είναι τώρα. Δηλαδή κάποιος το σκάλισε και είναι τώρα. Ενώ το άλλο το μάρμαρο έχει την πατίνα του χρόνου και είναι σαν να είναι, επειδή έχει σίδερο, σκουριασμένο. Τη διαφορά των δύο είναι πάρα πολύ ενοχλητικό στο μάτι να σκεφτείτε ότι αυτό είναι της ίδιας εποχής. Γιατί οι προσλαμβάνωσες που έχετε δεν μαρτυρούν ότι έχει ιστορία. Μπορείτε λοιπόν, άμα δεν έχετε γνώσεις, ακόμα και ένα διαχρονικό αντικείμενο, δηλαδή βλέπετε ένα βιβλίο το οποίο είναι δέρμα, δεμένο, ξέρετε, αυτά τα ωραία, και το δίνετε τώρα σε ένα παιδί που δεν έχει δει ποτέ αυτό το πράγμα. Θα σας πει, εντάξει, ωραίο το βιβλίο. Αλλά δεν καταλαβαίνει όλη την υπερσυνεργασία που έχει αυτό το βιβλίο, γιατί δεν ξέρει καν πως είναι ένα κανονικό βιβλίο σε σχέση με αυτό. Αυτός λοιπόν που έχει την ικανότητα να το δει, είναι αυτός που πρέπει να έχει μια ιστορικότητα. Η ιστορικότητα όμως πώς την έχετε αποκτήσει, δηλαδή πόσοι από εσάς έχουν δει βιβλία του 15ου αιώνα. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να εμπιστευτείτε κάποιον ότι είναι όντως του 15ου. Γιατί θυμάστε ότι συνήθως η ανθρωπότητα για μας γεννιόταν, γινιόμαστε εμείς. Συνήθως όταν αποκτάμε αστυνομική ταυτότητα. Ναι, μετά στην Ελλάδα δεν αλλάζουν, έχουμε την ίδια αποτροφή. Όταν λοιπόν το κάνουμε αυτό, σημαίνει ότι κάποιος μας το μάθε. Το διαχρονικό στοιχείο έχει ένα άλλο πρόβλημα, προϋποθέτει τη διδασκαλία. Και γι' αυτό συνδυάζεται με το δίπολο δάσκαλος μαθητής, γιατί ο μαθητής χωρίς διδασκαλία για το αντικείμενο δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι είναι διαχρονικό. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, γιατί μερικές φορές νομίζουμε ότι εντάξει, άμα δείξουμε σε κάποιον κάτι θα το καταλάβει. Μα για να το καταλάβει πρέπει να έχει δεν ξέρω πόσες γνώσεις, να τις συνδυάσει όλες μαζί και μετά από τη διδασκαλία να του πούμε αυτό σημαίνει αυτό. Δίνω το παράδειγμα, επειδή βλέπω την βούλα που κουνήθηκε. Έχετε κάποιον που είναι πολύ καλός σε μία ξένη γλώσσα, δίνει μία λέξη στο παιδί, προσπαθεί να την προφέρει κανονικά και εφόσον το καταφέρει είναι εντάξει. Το θέμα δεν είναι αυτό, είναι ότι μία λέξη έχει μία τεράστια ιστορία και δεν είναι απλώς το επικοινωνιακό. Άμα αφήσετε τις λέξεις να είναι απλώς επικοινωνιακές, τότε εντάσσονται στην κοινωνία και δεν έχουν πια διαχρονικό στοιχείο. Δηλαδή, όταν μερικοί από εμάς θα χρησιμοποιήσουν λέξεις πολύ παλιές ή πιο σπάνιες, αμέσως θα μπουν σε μια άλλη κατηγορία νοητικά για μας. Θα πείτε, ας πούμε, είδες το λεξιλόγιο που έχει, πώς μιλάει. Εδώ όμως το κάνουμε ανάποδα. Λέω ότι την λέξη την βλέπετε για πρώτη φορά. Και άμα δεν έχετε αυτή την αίσθηση, πάρτε ένα ξένο λεξικό, δεν ξέρετε τη γλώσσα, σας δείχνω οποιαδήποτε λέξη και σας λέω είναι διαχρονική. Και τώρα σας έψησα, έτσι είναι. Όχι, δεν σας έψησα. Γιατί είναι απλώς μια λέξη που είναι μια σειρά από γράμματα τα οποία σας αφήνουν εντελώς αδιάφοροι γιατί δεν έχετε ιδέα τι λέει. Όλοι από εσάς, ας πούμε, δίνετε μεγάλη σημασία στο όνομά σας. Επειδή σας ονομάζουν έτσι από την αρχή κτλ. Οι περισσότεροι από εσάς δεν ξέρουν καν την ετυμολογία του ονόματός τους. Το πιο ωραίο είναι ότι ούτε οι γονείς τους. Άρα δεν πειράζει. Είναι εκεί που έχουν πιο εύκολα, να μπορούν να τα βρουν πιο εύκολα. Αυτοί όμως που έχουν τα πιο δύσκολα, μένουν σε, πώς σε λένε, κολοκύθι.
Δηλαδή ο άλλος ακούει μόνο κολοκύθι. Εσείς ακούτε κολοκύθι και λένε λοιπόν τίποτα άλλο. Άρα ενώ όταν έχετε μια άλλη λέξη, το κολοκύθι παρεμπιπτόντω δεν είναι τόσο νέα λέξη όσο νομίζετε. Όταν έχουμε μια άλλη λέξη, λέμε κοίτα τώρα πώς τον ονόμασα. Σας δίνω ένα παράδειγμα πολύ αστείο. Άμα πάτε στη Γαλλία, δεν βλέπετε κανέναν να λέει την Ναπολέον. Εκτός από τον Ναπολέον. Και τον Τρία, γιατί το Δύο δεν μπόρεσε πολλά. Στην Ελλάδα υπάρχει το όνομα Ναπολέον. Έχει ενδιαφέρον, γιατί στην πραγματικότητα είναι λόγω άγνοιας και απόστασης. Π.χ. εμείς δεν έχουμε στα ελληνικά το όνομα Χριστός. Ιησούς Χριστός, εντάξει. Στα ισπανικά υπάρχει. Ε, δεν είναι. Φαντάσου τώρα λοιπόν, έχεις ένα παιδί και το ονομάζεις Χριστό. Ιησού Χριστό. Χριστούς. Χριστούς. Σε εμάς μας φαίνεται λίγο παράξενο ότι εντάξει, φαντάσου παιδί τι κουβαλάει αυτό το πράγμα. Είναι μερικοί ας πούμε που ονομάζουν την κόρη του Αφροδίτη και πώς θα το πω τώρα. Δεν έχει ακριβώς τα χαρακτηριστικά της θεάς αυτής. Το φαντάζεστε, σαν ιδέα. Άρα γι' αυτό είναι καλύτερο Αθηνά, είναι πιο αφαιρετικό. Τι προσπαθώ να σας πω. Μερικά ονόματα τα ξέρουμε αμέσως ότι έχουν μια ιστορία. Άρα καθόλου. Εδώ είναι το ίδιο με το διαχρονικό. Άμα εσείς δεν ξέρετε καθόλου την ιστορία του λαού αυτού του πολιτισμού, το όνομα αυτό είναι απλώς μια λέξη. Άρα το διαχρονικό στοιχείο έχει ένα άλλο θέμα, έχει την σημασιολογία. Δηλαδή, άμα είναι απλώς, το ερώτημα που θέτω είναι το εξής, μπορεί ένα αντικείμενο να είναι διαχρονικό. Προσπαθώ να σας πω ότι μόνο το υποκείμενο μπορεί να είναι. Και για να γίνει υποκείμενο είναι ότι κάποιος πρέπει να διαβάσει το κείμενο του αντικειμένου για να πει αυτό είναι διαχρονικό. Αλλιώς είναι απλώς ένα αντικείμενο το οποίο ζει μόνο στον χώρο και όχι στον χρόνο. Για να του βάλουμε λοιπόν χρόνο θέλει μια ιστορικότητα. Και εδώ είναι μια δυσκολία. Θυμάστε ότι η ιστορία υπάρχει μόνο και μόνο από τότε που υπάρχει γραφή. Εσύ θα μου κάνεις νόημα σε κάποια φάση ότι εγώ βλέπω από τότε που άρχισα 7 παρά 5. Ναι, ναι. Όχι. Χρόνο θα αφήσουμε. Ο χρόνος είναι. Πώς, πώς. Για καμία ερώτηση χρόνο θα αφήσουμε. Ναι, θα αφήσουμε όσο θέλετε. Απλώς είχα κάνει ένα συμβόλαιο διακριτικό και ανθρώπινο με την αδελφή σου να μου κάνει νόημα. Και επειδή την βλέπω χωρίς ρολόι και βλέπω αυτό το πράγμα 7 παρά 5, θα είμαι για αρκετή ώρα εδώ. Άμα σας δω να φεύγετε σιγά σιγά να καταλάβω τον νόημα. Έχω 5 λεπτά. Αυτό λέγεται ανάδραση. Λοιπόν, όταν λοιπόν κοιτάζουμε το θέμα του διαχρονικού πρέπει να αντιληφθούμε ότι χωρίς νοημοσύνη και χωρίς μνημοσύνη δεν μπορούμε να περάσουμε στο διαχρονικό. Που σημαίνει τώρα ότι όταν έχουμε απλώς κινήσεις του τύπου θα κάνουμε μια καινοτομία για να πούμε ότι είναι καινοτομία, δεν επαρκεί, γιατί το πρόβλημα είναι ότι αυτή η καινοτομία θα γράφεται με έψιλον. Θα είναι καινή τομή. Και αν ξέρατε πόσες καινές τομές έχω δει. Όταν είναι καινές δεν πειράζει. Το θέμα είναι να μην σου λένε ότι είναι μια αλφα γιώτα. Γιατί στο λένε αυτό. Αυτό είναι που ενοχλεί, αν θέλετε, το ανθρώπινο βλέμμα. Η ιδέα λοιπόν με το διαχρονικό είναι έχουμε το συγχρονικό και το σύγχρονο και έχουμε το διαχρονικό. Άρα θα ήθελα να κλείσω αυτήν την διάρκεια λέγοντας το εξής. Πολύ συχνά μας αρέσει να είμαστε σύγχρονοι. Και πολύ συχνά δεν αντιλαμβανόμαστε ότι να είμαστε σύγχρονοι σημαίνει ότι είμαστε άχρονοι. Το διαχρονικό σας αναγκάζει να είστε ενταγμένοι μέσα στον χρόνο. Άρα, το διαχρονικό στοιχείο, αν θέλετε, είναι η απόδειξη ότι υπάρχει αυτή η ένταξη και ότι λοιπόν δεν είναι μόνο ο χρόνος που είναι μαζί σας, αλλά είστε και εσείς μαζί του.
Αυτό όταν το πετυχαίνετε, τότε έχετε διαχρονικό. Αυτό ήθελα να πω σήμερα προς το παρόν αυτά. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά για την διαχρονικότητα του ωραρίου που παρέμεινε στο 7 παρά 5. Ωραία. Λοιπόν, αν έχετε ερωτήσει.